όπως πράγματι υπάρχουν στο πόρισμα των ανακριτριών, που δεν, έχουν, δεν βαρύνονται με κάποια συγκεκριμένη εγκληματική πράξη. Αν η ταύτιση κόμμα ίσον εγκληματική οργάνωση, θα πρέπει αυτοί οι τρεις άνθρωποι, μονονότι δεν έχουν διαπράξει κανένα εγκληματικό αδίκημα, να βοηθούν ως μια διαπράξη. Ένας-ένας όμως, σας παρακαλώ, δεν θα καταλάβουν. Με δημόσια παρέκκληση, αν κατάλαβα. Και επειδή δεν παίζει κάποιος με την νοημοσύνη μου, καταλαβαίνω και ό,τι θέλω και ό,τι δεν θέλω. Αυτό το οποίο λέει ο κύριος Σοφός και με το οποίο συμφωνώ και εγώ είναι ότι δεν πρέπει το αναντήρητο γεγονός ότι διαπράχθηκαν εγκληματικές πράξεις από τη Χρυσή Αυγή και ότι στην πραγματικότητα στους κόλπους της λειτουργούσε μια παράλληλη εγκληματική οργάνωση να οδηγήσει στο εμέσως να αποκλειστεί από τις εκλογές το πολιτικό αυτό κόμμα. Γιατί αυτό δεν το επιτρέπει από το Σύνταγμά μας. Αυτών που ελέγχθησαν. Κύριε Κατρούγκα, δεν εμπνεύω εσάς, κύριε. Με συγχωρείτε, έχω μία ερώτηση, κύριε Κατρούγκα. Είπατε τρεις μπορεί να είναι ή πέντε μέσα και εκφράσατε την άποψη και είναι νομική άποψη, δεν είναι πολιτική. Νομική άποψη. Παράλληλη. Την παραλληλία μπορείτε να μου την διαπιστώσετε εσείς και να μου την εγγυηθείτε νομικά αυτή τη στιγμή. Εγώ, έχει κύριε... τελειώσει η έρευνα και ξέρετε περί παράλληλης δράσης. Και ξέρετε ποιο είναι το καθαρό τμήμα της Χρυσής Αυγής, το μη εγκληματίσαν. Όχι. Ή δεν έχετε μέχρι τώρα λάβει γνώση. Στοιχειοδός. Από αυτά που έχουμε λάβει και εμείς, όταν στη σελίδα... Κύριε Σοφέ, επειδή με ρωτάει, δεν καταλάβετε το επιχείρημα. Λέω ακριβώς αυτό το οποίο λέτε εσείς. Ωραία, συμφωνούμε. Ότι όσο εξελίσσεται, αλλά δεν καταλάβετε, άρα διαφωνείτε κατά λάθος. Σας λέω λοιπόν. Όχι, με συγχωρείτε, εσείς λοιπόν, δεν καταλάβατε τι θέλω να επισημάνω. Κυρία Κανέλη. Δεν μπορείτε να μου κυρία πείτε Κανέλη, ότι ο αρχηγός. Αν μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω, θα είναι ευκολότερο. Με ρωτήσατε και δεν μπορώ να απαντήσω, κυρία Κανέλη. Όχι, μα κάντε δεν τελείωσα την ερώτηση. Εσείς με διακόψατε, λέγοντάς μου ότι δεν καταλαβαίνω για να μην ακουστεί η ερώτηση. Όταν έχετε ένα πολιτικό. Γιατί κάνει στρατηλεζάντα σε μένα. Ο τίτλος που έχετε αυτή τη στιγμή τοποθετεί το ερώτημα το νομικό ορθότατα. Όταν κάνει ένα. Έχει πολιτικό αρχηγό. Πολιτικό αρχηγό και στελέχη, τα οποία δημοσίως όχι μόνον επενούν, όχι μόνον επιζητούν, όχι μόνο διατάσσουν εν πωλής ή διακηρύσουν τις εγκληματικές πράξεις τις οποίες άλλα μέλη κάνουν. Αυτοί δεν συμμετέχουν στην εγκληματική οργάνωση. Λέω ότι μπορεί να το ερώτημα. Λέω λοιπόν ότι χαρακτηριστικά συμμορίας από πάνω μέχρι κάτω. Νομικό το ερώτημα. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Παραδοσιακά η αριστερά, απηχώντας μάλιστα απόψεις του διαφωτισμού. Γιατί πάμε στην παράδοση της αριστεράς τώρα και δεν με απαντάτε νομικά. Και εσείς στην ιστορία. Όχι, όχι, όχι. Την παράδοση της αριστεράς συζητάμε τώρα. Σας λέω λοιπόν ότι το ποινικό δίκαιο τιμωρεί, το ποινικό δίκαιο τιμωρεί πράξεις και όχι φρόνημα. Επομένως, κάποιος ο οποίος είναι φασίστας, χαιρετά χιτλερικά. Έχουμε συμφωνήσει αυτό. Έχουμε συμφωνήσει αυτό. Επομένως, τι θα τιμωρήσουμε, συγκεκριμένες εγκληματικές πράξεις. Άρα, τρεις βουλευτές Χρυσής Αυγής. Οι οποίοι δεν εμπλέκονται σε εγκληματικές πράξεις. Δεν διώκονται. Μόνο και μόνο επειδή είναι μέλη της Χρυσής Αυγής, διώκονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Δεν μπορεί να θεωρηθεί λοιπόν ότι έχουν ποινική ευθύνη. Εκτός αν αποδεικνύεται ότι ήταν εν γνώση των όσων τελούσε η οργάνωση, της οποίας είναι μέλη. Αν δηλαδή αυτοί μπορεί να μπουν να σκοτώνουν Πακιστανούς. Αλλά ξέρανε ότι η οργάνωση με μένους σκοτώνει Πακιστανούς. Αναντήρητο. Δεν ζήτημα. Αναντήρητο. Απλώς αυτό το οποίο λέγω λοιπόν είναι ότι πράγματι αν είναι σε γνώση τους θα διωχθούν. Αυτό το οποίο θέλω να αποφύγω είναι κάτι που έχει γραφτεί. Ότι ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η απόλυτη εξίσωση εγκληματικής οργάνωσης και πολιτικού κόμματος, δεν θα μπορούσε να συμμετέχει το πολιτικό κόμμα στις εκλογές. Αυτό το θεωρώ ανεπίτρεπτο νομικό άλμα. Δεν το έχει πει κανένας. Ουδής το έχει προτείνει εδώ πέρα, γενικώς δεν το έχω ακούσει και το συζητάμε. Ο κύριος Μαντούβαλος δεν έχει μιλήσει καθόλου για το θέμα αυτό. Κύριε Μαντούβαλε. Η διάλυση της Χρυσής Αυγής, έτσι όπως πηγαίνει, γίνεται μέσα πράγματι από την τάθηση των μελών της με την κλιματική οργάνωση.